Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση, αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού. Εκεί θα πάμε σε αυτό το μέρος. Στο επόμενο θα δούμε και τους υποψήφιους, τους οποίους ανακοίνωσε ο Γιάννης Κουράκης, τα 29 πρόσωπα. Τώρα όμως θα καλησπερίσουμε και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, υποψήφιο Περιφερειάρχη Κρήτης. Καλησπέρα σας. Μαζί μου για την συζήτηση με τον κύριο Μαρκογιαννάκη και ο Μπάμπη Σαβίδης από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλησπέρα, Μπάμπη. Κύριε Μαρκογιαννάκη, είστε μάλλον σε μια φάση που συγκροτείτε ψηφοδέλτιο, που αναζητάτε τους συνεργάτες σας, τους ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε. Και δεν μπορώ να με ρωτήσω έτσι, να ξεκινήσω από εκεί, πώς πάει όλη η διαδικασία, σε τι φάση βρίσκεστε και αν είστε ικανοποιημένος και μέχρι στιγμής από την όλη διαδικασία. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Υπάρχει μια ομάδα που έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ήδη νομίζω έχει ανακοινωθεί ένα μέρος των υποψηφίων σε όλη την Κρήτη αλλά και εδώ στο Ηράκλειο. Προχωράει σε πολύ καλό δρόμο, είναι σε πολύ καλό δρόμο και το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο ψηφοδελτίου. Πάντα αφήνουμε κάποια κενά γιατί ενδεχομένως παρουσιάζονται περιπτώσεις εξαιρετικές, τις οποίες δεν μπορείς να απορρίψεις. Επομένως, θα μείνουν κάποια μικρά κενά, αλλά νομίζω ότι μέχρι και τέλη Μαρτίου θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το σύνολο, ή αν όχι το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοδελτίου. Τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ψηφοδελτίο σας, και εννοώ στοιχεία και χαρακτηριστικά, έχουν κομματική ταυτότητα, προέρχονται δηλαδή από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σας στηρίζει κιόλας, ή στέκεστε περισσότερο στο κομμάτι της εμπειρίας, αυτοδιοικητικής εμπειρίας? Όχι, υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι κομματικά. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξαναδώσει δείγματα γραφής κομματικά. Ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι οι δικές μου προϋποθέσεις θα ήταν να είναι αξιόλογοι άνθρωποι, μετρημένοι, με νέες ιδέες, με φρέσκες ιδέες, πετυχημένοι στο επάγγελμά τους, οι οποίοι θα έχουν την όρεξη και τη διάθεση αλλά και τη γνώση να προσφέρουν, χωρίς να στέκομαι, και μπορεί αυτό να σας το επιβεβαιώσει οποιοδήποτε έχω συζητήσει, ότι δεν έχω ρωτήσει ποτέ κανέναν για την κομματική του ταυτότητα. Είτε το γνωρίζω είτε όχι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητάμε στις κατηδίαν κουβέντες που κάνουμε. Συζητάμε κυρίως για την διάθεση που έχει, τη γνώση του, την επαγγελματική του εμπειρία. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και το αντιλαμβάνεται και παίρνουμε πολύ θετικά μηνύματα για το ότι καταρχάς στελεχώνεται ο συνδυασμός μας από νέους ανθρώπους, που είναι σημαντικό, και στην ουσία έχει να κάνει και με το σύνολο της δικής μου υποψηφιότητας, αλλά σίγουρα ότι είναι και πετυχημένοι στη δουλειά τους και σοβαροί άνθρωποι και αξιόλογοι άνθρωποι και αγαπητοί στην κοινωνία στην οποία ζουν. Φαντάζομαι ότι το κομμάτι της δουλειάς, επειδή λέτε ότι είναι επιτυχημένοι και στο κομμάτι της δουλειάς τους, επειδή πολλά έχουν ακουστεί στο παρελθόν, στο κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση και στην πολιτική, οι οποίοι έχουν δουλέψει, έχουν επαγγελματική ενασχόληση, έχουν κολλήσει ένσημα. Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα γενικά στην πολιτική. Νομίζω ούτως ή άλλως, επειδή εγώ, αν και νέος σε ηλικία, έχω δουλέψει πολύ, και το λέω και ενδεχομένως κάποιοι μην το γνωρίζουν. Έχω σχεδόν 10 χρόνια ένσημα, είμαι εργασιομανής, δουλεύω πολύ, ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί και γυρίζω αργά το βράδυ στο σπίτι μου. Είναι κάτι το οποίο το λέω και καμαρώνω που το λέω. Έχω δουλέψει πολύ. Κανείς δεν θα μπορεί ποτέ να μου καταλογίσει ότι ως παρθενογένεση έρχομαι και διεκδικώ κάτι. Επομένως, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο ούτως ή άλλως ταιριάζει στη δική μου φιλοσοφία και το αναζητώ και στους ανθρώπους τους οποίους θέλουν να με στελεχώσουν. Νέος εργασιομανής, αλλά και με αυτοδιοικητική εμπειρία, και αυτό μετράει, έτσι, Νικολέτα. Νομίζω φυσικά, είναι αυτό το τρίπτυχο. Ξέρετε, κάποιοι λένε ότι είναι νέος, μήπως να μην εμπιστευτούμε ένα νέο. Το ότι είμαι νέος, το έχω ακούσει σε κάποιες, κυρίως από την άλλη μεριά, μια εύκολη δικαιολογία για να μπορεί κάποιος να μου καταλογίσει κάτι. Αλλά νομίζω ότι είμαι νέος ηλικία δεν σημαίνει ότι είμαι άπειρος. Έχω εμπειρία, όπως σωστά είπε ο κύριος Σαβίδης, είμαι 5 χρόνια περιφερειακός σύμβουλος. Ούτως ή άλλως και η επαγγελματική μου ιδιότητα επιτρέπει το να έχω εμπειρία στα ζητήματα της περιφέρειας. Επομένως, σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι είμαι άπειρος. Είστε μια επιλογή προσωπικά του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, για την διεκδίκηση της περιφέρειας Κρήτης, και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό λειτουργεί ενδεχομένως και συσπηρωτικά γύρω από το όνομά σας. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε και την κόντρα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, που έχει υπάρξει με τον κύριο Μαρκογιαννάκη στα Χανιά, τον θείο σας. Αλλά αμιγώς το κομμάτι το αυτοδιοικητικό λειτουργεί συσπηρωτικά για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τη βάση του κόμματος? Σίγουρα λειτουργεί συσπηρωτικά.
είναι γεγονός ότι ο κόσμος ελπίζει στον έρχομό του Κυριάκου Μητσοτάκη ως τον επόμενο Πρωθυπουργό. Ενδεχομένως είναι και η μόνη σωτηρία στην οποία βλέπουν από την κατάσταση της χώρας στην οποία βρίσκεται. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και μία ταύτιση και ένας ενθουσιασμός παράλληλος με τη δική μου υποψηφιότητα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και ο δικός μου αυτός σκοπός. Νομίζω ότι αυτό εμφανίζεται από μόνο του, χωρίς να το επιδιώκω εγώ. Mm-hmm. Πάντως, όπως όλα δείχνει, οι αυτοδιοικητικές θα προηγηθούν των εθνικών, εκτός αν υπάρξει κάποια έκπληξη. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Θεωρείτε ότι θα δείξει και μία τάση, μία καταγραφή δυνάμεων για τα κόμματα? Σίγουρα θα παίξει το ρόλο του και οι περιφερειακές εκλογές. Καλώς ή κακώς το αν έχουν ταυτιστεί με τα κόμματα είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά σίγουρα την επομένη των εκλογών ο χάρτης θα έχει χρώματα. Επομένως, σίγουρα θα παίξει το ρόλο του και φυσικά και οι ευρωεκλογές, οι οποίες δεν θα πρέπει να τις αφήνουμε χωρίς να δίνουμε την απαραίτητη σημασία. Είναι πολύ σημαντικές οι ευρωεκλογές. Σίγουρα βλέπετε ότι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δυστυχώς ακραίες δυνάμεις ενισχύονται. Επομένως θα πρέπει να δώσουμε και εμείς το μήνυμα ότι οι ευρωεκλογές είναι μείζωνο σημασία και βασικά θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο να πάει και να μην το αφήνει σε δεύτερη μοίρα. Ναι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, οι περιφερειακές πάντως θα πρέπει, κύριε Μαρκογιαννάκη, να έχουν ως βασικό μενού τουλάχιστον τα ζητήματα της Κρήτης για τις περιφερειακές εκλογές. Να μπει η Κρήτη. Και σε δεύτερη μοίρα, βεβαίως, στα πολιτικά. Φυσικά. Θα πάει εκεί η ατζέντα, πιστεύετε? Έχει πάει μέχρι τώρα και θα πάει εκεί στην ουσία, στην επαγγελματική ατζέντα? Εννοείται αν θα πάει στα πολιτικά ζητήματα ή αν θα πάει στα ζητήματα της Κρήτης. Μα νομίζω ότι αυτά συζητάμε αποκλειστικά. Νομίζω και αυτό ενδιαφέρει και τον κόσμο. Όταν έχει μπροστά του να επιλέξει ανάμεσα έναν υποψήφιο, ο οποίος την επόμενη μέρα θα ηγείται της Περιφερειακής Αρχής. Νομίζω ότι αυτά τον ενδιαφέρουν, δεν τον ενδιαφέρουν τα ζητήματα της κεντρικής εξουσίας. Επομένως, σε αυτά δίνω και εγώ βάρος, σε αυτά προσπαθώ να περιγράψω για το τι θα κάνω την επόμενη μέρα και νομίζω ότι εκεί θα εστιάσουμε και σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ένα βασικό ζήτημα λοιπόν της Κρήτης. Καλή την πάσα. Έχει μπει για τα καλά μέσα στο δεύτερο μέρος της συζήτησης. Η ανάπτυξη, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, η απορροφητικότητα των κονδυλίων. Και εδώ λοιπόν έχουμε στοιχεία σήμερα που βγήκαν στη δημοσιότητα. Και δεν είναι και τόσο καλά, μάλλον το αντίθετο για την Κρήτη. Και υπήρξε και μια παρέμβαση δική σας ό,τι έχει να κάνει με την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο κύριος Αρνωτάκης καταρχάς βρίσκεται σε μια σύγχυση και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα, το παραμύθι το οποίο ήθελε να παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια, εμφανίζεται ότι τελικά έχει δράκο. Όταν ο ίδιος υπερεφανευόταν ότι είναι πολύ ψηλά η Κρήτη σε επίπεδο απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ και έρχεται σήμερα ένα δημοσίευμα το οποίο τον ξεγυμνώνει. Όταν βλέπουμε ότι η Κρήτη σε σύνολο 13 περιφερειών είναι δέκατη και αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθος της ανάγκης που έχει η Κρήτη στην αναπτυξιακή προοπτική, γιατί κακά τα ψέματα, όταν οποιοδήποτε κριτικός πηγαίνει σε μια άλλη περιφέρεια, λέει το πόσο καλή δουλειά έχει γίνει, το πόσο καλούς δρόμους έχουν, το πόσο καλό οδικό δίκτυο, υποδομές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε τόσο αυξημένη την ανάγκη της ανάπτυξης και σε επίπεδο απορροφητικότητας είμαστε τέταρτοι από το τέλος, κάτι σίγουρα δεν γίνεται καλά. Λέτε ότι τα στοιχεία αντικρούν ουσιαστικά αυτά που λέει ο περιφερειάρχης. Ακριβώς. Αυτό το οποίο ισχυριζόταν όλο αυτό το διάστημα είναι ότι έχει μια υψηλή απορροφητικότητα, το οποίο νομίζω ότι τα φαινόμενα τον αδικούν τον ίδιο, αλλά αδικούν κυρίως την Κρήτη. Γιατί θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι η Κρήτη δεν είναι διανομή κονδυλίων μόνο για ψηφοθερικούς λόγους. Η Κρήτη θα πρέπει να έχει έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα και εκεί ακριβώς θα ήθελα να δώσω και μία απάντηση στον ίδιο, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί. Χθες τον άκουσα να λέει ότι σε μία συζήτηση που είχε στην τηλεόραση ότι δεν γνωρίζει ποιο είναι το δικό μου όραμα και ο δικός μου στόχος. Του ξαναλέω λοιπόν για να τον ξεμπερδέψω ότι από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι δικός μου στόχος είναι να μπουν διαφορετικές προτεραιότητες. Η Κρήτη έχει ανάγκη τον αναπτυξιακό δρόμο και για να κοιτάξουμε τον αναπτυξιακό δρόμο θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένους τρόπους στον οποίο θα γίνει, συγκεκριμένες προτεραιότητες. Όταν λέτε διαφορετικές προτεραιότητες, ποιες είναι αυτές που θέτετε εσείς λοιπόν? Θα σας πω ακριβώς. Έχω τρεις προτεραιότητες συγκεκριμένες σε τρία μεγάλα σοβαρά ζητήματα της Κρήτης, τα οποία θα πρέπει επιτέλους να δώσουμε βάση ώστε να λυθούν κάποια από αυτά. Το πρώτο είναι το οδικό δίκτυο. Είναι και ο λεγόμενος ΒΟΑΚ, που συμπεριλαμβάνεται στο οδικό δίκτυο,
γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα, δυστυχώς, και με την κακοκαιρία και με όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, ξεγυμνώθηκαν τελείως οι υποδομές της Κρήτης. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Το επαρχιακό δίκτυο, αλλά και το οδικό δίκτυο και το εθνικό είναι τραγικό. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, το αντιμετωπίζουν όλοι. Θα σας θέσουμε μια ερώτηση, γιατί αναφερθήκατε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει εξαγγελθεί μια μεγάλη παρέμβαση από την Περιφερειακή Αρχή. Είναι ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Αφορά σε 450 επικίνδυνα σημεία που έχουν εντοπιστεί. Αυτό βέβαια δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς... Γιατί πονάει το επαρχιακό οδικό δίκτυο, νομίζω όλοι το... Σίγουρα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο στίχημα οποιασδήποτε περιφερειακής αρχής επιλέξει ο λαός της Κρήτης. Το ότι εξαγγέλθηκε, ήμουνα και εγώ πολύ έτσι περίεργος να δω κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι. Πολύ σωστά είπατε ότι απλά εξαγγέλθηκε, έχουν περάσει 4 χρόνια, δεν έχει γίνει το παραμικρό, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Επομένως, καλό θα είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε και, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε και πώς πιέζουμε για να γίνουν. Υπήρχε έλλειμμα βούλησης, κύριε Μαρκογιαννάκη, ή μήπως μπαίνουν και άλλα εμπόδια που μπορεί να επικαλεστεί γραφειοκρατικά, πόρων ή κολλήματα τα οποία μπορεί να μπαίνουν από το Υπουργείο, τα κάποιο αρμόδιο Υπουργείο. Δηλαδή, υπήρχε η διάθεση και έχει κολλήσει κάπου. Κοιτάξτε, να δείτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω μια ιδιαίτερη διάθεση πίεσης προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω το αν δεν θέλει να στεναχωρήσει τους νέους φίλους, τους νέους πολιτικούς του φίλους, όπως ακούγεται, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια πολύ μεγαλύτερη πίεση σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον δρόμο, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει σε καμία περίπτωση. Θεωρείτε ότι η συνεργασία που υπάρχει προεκλογικά και με το ΣΥΡΙΖΑ έχει, πώς να το πούμε, αδυνατήσει την παρουσία, τη διεκδίκηση. Τη διεκδίκηση. Αν έχει αποδυναμωθεί λοιπόν η διεκδίκηση. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος να λέγεται ότι όταν π.χ. συνεργάζεται ο οποιοσδήποτε με κάποιο κόμμα θα πρέπει αυτομάτως να κάθεται και να ακούει ή να βαράει προσοχές. Έχω πει από την πρώτη μέρα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ότι αν χρειαστεί και εγώ ίδιος να συγκρουστώ με το κόμμα. Προλαβαίνετε τώρα και τη δικιά μας έτσι, ναι, δεύτερη ερώτηση. Είναι κάτι ότι... το οποίο το εννοώ με πάση ειλικρίνεια. Αν χρειαστεί, ούτως ή άλλως εγώ εκλέγομαι από την κρητικό λαό, και αν χρειαστεί να συγκρουστώ με το κόμμα στο οποίο ανήκω, γιατί βλέπω ότι αδικούμαστε παράφορα, θα το κάνω και το εννοώ. Δεν μπορούμε να λέμε. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο κ. Σαββατάκης δεν το κάνει στην παρούσα φάση? Σε καμία περίπτωση. Νομίζω υπάρχουν και τρανά παραδείγματα. Το ένα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Και εκεί θεωρείτε ότι δεν το έκανε, δεν πήγε στην εκδίκηση? Δεν το έκανε σε καμία περίπτωση. Και ακόμα και 6 μήνες μετά, όταν ο ίδιος είπε ότι συγκάλεσε κάποιες συσκέψεις, θεωρώ ότι το έκανε πιο πολύ για τα μάτια του κόσμου, γιατί απλά δέχτηκε μία πίεση στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν το έκανε λοιπόν, δεν πίεσε, δεν ήθελε να στεναχωρήσει ενδεχομένως κάποιους ανθρώπους. Νομίζω είναι λάθος. Νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να διεκδικεί αυτά τα οποία έχουμε στερηθεί τόσα χρόνια και θα πρέπει να γίνει με αποφασιστικότητα και βούληση και ενδεχομένως και συνεργασία. Δεν μας έχει ζητηθεί κάποια συνεργασία. Του καταλογίζετε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, πολιτικά βαρύδια, για να το πω έτσι, κύριε Μαρκογιαννάκη. Όμως θέλω, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να πείτε και τις άλλες δύο προτεραιότητες. Είπατε για το οδικό δίκτυο, μην το αφήσουμε αυτό χωρίς να το έχετε ολοκληρώσει. Ποιες είναι λοιπόν οι άλλες δύο προτεραιότητες? Το δεύτερο έχει να κάνει με τη λειψιδρία, είτε την ποιότητα του νερού και στην ίδρυση και στην άρδευση. Καθώς αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι εάν δεν έχουμε το νερό μας, αυτό το διάστημα καλώς κακώς. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, αλλά είχαμε βροχοπτώσεις οι οποίες δυστυχώς το νερό κατέληγε στη θάλασσα. Επομένως, θα πρέπει να κοιτάξουμε και αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, αλλά νομίζω ότι γενικά η Κρήτη έχει τέτοια ζητήματα στο σύνολό της. Και ένα τρίτο είναι το ενεργειακό. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πολλές έρευνες και πολλές μελέτες, οι οποίες λένε ότι αν συνεχιστεί η αυξανόμενη τάση των αφήξεων των τουριστών στην Κρήτη, τα αμέσως επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ μεγάλη ανεπάρκεια στο ενεργειακό τομέα. Ακούμε τόσα χρόνια για την διασύνδεση του καλωδίου με την υπορρυτική Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ότι επιτέλους θα γίνει, για να συμβάλλει και αυτό σε ένα κομμάτι στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Εδώ η φωνή ήταν όσο διεκδικητική θα έπρεπε από πλευράς περιφερειακής αρχής? Όχι, νομίζω ότι ακριβώς στο ίδιο το οποίο περιγράψαμε πριν ήταν και αυτό ένα κομμάτι της μη πιεστικής συμπεριφοράς του. Νομίζω ότι γενικά θα πρέπει, και δεν μ' αρέσει κυρίως να αναλώνομαι στο να
κατηγορώ το τι δεν έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή, η οποία είναι ήδη 9 χρόνια στα πράγματα. Σίγουρα θα μπορούσα να πω ότι δεν έχει κάνει πολλά. Η Κρήτη και η περιφέρεια της Κρήτης έχει ανάγκη πολλά πράγματα να γίνουν. Αυτά τα οποία θα ήθελα εγώ να αναδεικνύω και έχω ξεκινήσει και το κάνω από την πρώτη μέρα είναι το τι θα κάνω εγώ και ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες, τις δικές μας φιλοσοφίες και η δική μου παράταξη. Και σας ξαναλέω ότι θα πρέπει να δοθούν διαφορετικές προτεραιότητες. Η Κρήτη δεν θα πρέπει να στηρίζεται και δεν θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι στην κολυβοποίηση κονδυλίων ώστε να εξυπηρετούμε κάποιους ανθρώπους καθαρά ψηφοθυρικά. Έχουμε πολλά να ρωτήσουμε και με τον Πάπη του Σαββίδη, σε ό,τι έχει να κάνει και με έργα υποδομών και όσο έχει να κάνει και με την ενέργεια, τα ζητήματα της ενέργειας. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, όμως θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο δικό σας, κύριε Μαρκογεννάκη, γιατί ένα πολύ μεγάλο έργο θα κληθεί να διαχειριστεί η επόμενη διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης, ό,τι έχει να κάνει με το αεροδρόμιο Καστελίου. Είναι μια μεγάλη αναπτυξιακή πρόκληση και ρωτάω αν είστε έτοιμος εσείς που διεκδικείτε και την Περιφέρεια Κρήτης να διαχειριστείτε αυτή την πρόκληση και αν έχετε ολοκληρωμένο σχεδιασμό γύρω από αυτό το θέμα. Έχω πει από την πρώτη μέρα ότι είμαστε υπέρ οποιονδήποτε μεγάλων αναπτυξιακών έργων έρθουν στην Κρήτη. Αυτό είναι γεγονός και θα εξακολουθούμε να το λέμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα στη συγκεκριμένη επένδυση στην οποία αναφέρεστε. Το πρώτο έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροδρομίου, τα οποία κάποιοι ισχυρίζονται, δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω ακριβώς, κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν ενδιαφέρουν σε πολύ από τα χαρακτηριστικά του αεροδρομίου του Νίκου Καζαντζάκη μέσα στην Αλικαρνασσό. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό, να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το ήδη υπάρχον αεροδρόμιο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις απαλωτριώσεις, καθώς πολλοί άνθρωποι χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας τους. Επομένως, θα πρέπει εμείς, σαν περιφέρεια, να πιέσουμε το κράτος να τους αποζημιώσει σωστά και να μπορέσουν να συνεχίσουν, εν πάση περιπτώσει, είτε τις καλλιέργειές τους, είτε τις δραστηριότητες τους. Έχει αναγνωρίσει βέβαια αυτό, το έχει για τις αποζημιώσεις. Το έχει αναγνωρίσει αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι. Να κλείσουμε με αυτό. Φυσικά. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κτίριο του αεροδρομίου. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι θα έχουμε ένα καινούριο, ένα κόσμο αεροδρόμιο, αλλά έχει να κάνει με την γενική αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Έχει να κάνει με τη διασύνδεση, την οδική. Έχει να κάνει με τα ενδεχομένως εκθεσιακά κέντρα τα οποία θα πρέπει να γίνουν εκεί. Άρα θα πρέπει να γίνει ένας γενικός σχεδιασμός αναπτυξιακός στο σύνολο του τόπου και όχι μόνο σαν κτηριακή υποδομή το να κάνουμε ένα αεροδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βάση και είναι μόνο ο Δήμαρχος ο Καστελίου, Μινώ Παιδιάδος, ο οποίος το είχε αναφέρει στην πρόσφατη. Τώρα είναι αιχμή για την περιφέρεια, έτσι το εκλαμβάνουμε η περιφέρεια. Μα προφανώς είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί εξ αρχής. Είναι αυτό το οποίο λέω, ότι όταν θες να έχεις μια ανάπτυξη γενικότερη, θα πρέπει να κοιτάξεις να βάλεις στο παιχνίδι όλα τα ζητήματα. Είναι η διασύνδεση από το Καστέλι στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι η γενική αναπτυξιακή προοπτική όλης της περιοχής. Και νομίζω ότι αυτό έχει μείνει λίγο πίσω και θα έπρεπε και να το κοιτάξουμε. Η αξιοποίηση του νυν αεροδρομίου, βεβαίως. Δεν κρατιέσαι, Πάπη Σαββίδη, κάθε φορά που πέρασε συζητάμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχει αναδειχθεί. Ναι, και ξέρετε, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα για να κλείσω, ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για το τι θα γίνει το αεροδρόμιο ο Νίκος Καζαντζάκης, εάν αποχωρήσει. Πολύ μεγάλο θέμα και μακάρι να είχαμε το χρόνο να το συζητήσουμε κι άλλο. Δεσμευόμαστε όμως μαζί με τον Πάπη Σαββίδη, θα ξανανοίξουμε την συζήτηση. Η αξιοποίηση του Νίκου Καζαντζάκη είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρκογεννάκη. Πάπη, σε ευχαριστώ και εσένα.